παιδάκι μου, τι καλώδιο είναι αυτό. Σπιράλ, σπιράλ. Τι είναι αυτό το καλώδιο που κάνει αυτά τα οπτικά εφέ. Μελετημένα όλα. Πώς είναι το hands free, το αντίθετο. Εν τω μεταξύ σήμερα, γιατί ντύθηκες σαν το γαμπρό που θέλει να εντυπωσιάσει την πεθέρα. Τι σου συμβαίνει. Όχι, δεν πάω να πάω να πουκάμισο. Σαν το ψυχοπαίδι του Γιάννου Δράκου είσαι. Είναι ωραίο, γιατί... πολύ ωραίος. Πάμε, πάμε, πάμε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη 14η εκπομπή του Ράδιο Αντίνα. Γεια σου Κωστή. Γεια σας. Και τι δεν έχουμε σήμερα, μπορεί να μην είμαστε εκεί, αλλά έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε την πρωθυπουργάρα μας φυσικά. Έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη. Μπράβο. Έχουμε Στέφανο Κασελάκη. Σε ζητάει την κορυφή στον δρόμο. Ποιον? Τον Άδωνη. Έχουμε επική εμφάνιση My Style Rock. Κύριε, κύριε, τον Άδωνη τον έκοψα. Τον έστειλε στο Sky. Άδωνη Γεωργιάδη δεν έχουμε. Η έντιμη εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Είστε φοβεροί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισαγωγή. Τα παιδιά, τα οποία όπως καταλαβαίνετε, είμαστε, σας το λέμε από χθες, το αποδεκατισμένο, το λαβωμένο Ράδιο Αρβίλα. Και τι ήθελα να πανηγυρίζω εχθές και να λέω, εμείς οι γέροι στεκόμαστε ενώ οι πιτσιρικάδες είναι όλοι άρρωστοι σπίτι. Σήμερα και το αγόρι αυτό είναι τέζα. Αλλά βρισκόμαστε εδώ γιατί υπάρχει ηρωισμός στις καρδιές μας. Και να σου πω κάτι, παρότι τέζα, είσαι πάρα πολύ ωραίο σήμερα, πολύ εμφανής. Ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος Μητσοτάκης που είπε η άλλη, τι ωραίος γκόμενος που είσαι, είσαι σε τέτοια φάση. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, που μου δίνεις, έτσι, μου δίνεις ένα boost στο ηθικό μου, γιατί κατά τα άλλα σέρνομαι, αλλά όλα θα πάνε καλά. Νομίζω ότι θα τη βγάλουμε μια χαρά την εκπομπή. Και κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε να προλάβουμε όλο το υλικό που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας και όπως πάντα στη χώρα που ζούμε, δόξα τω Θεώ. Μάλλον αυτό το δόξα τω Θεώ έχει δόξα τω Θεώ για μια σατυρική εκπομπή, γιατί κατά τα άλλα δεν είναι δόξα τω Θεώ, είναι μπόλικο. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μετράμε αντίστροφα, γιατί ήρθε η ώρα για το ΟΕΟ είναι το top, σου λέω είναι το top. Επικαιρότητας. Έχουν βίντεο φτιαγμένα, θα τα παίξουν μαζεμένα και θα φτάσουν στο νούμερο ένα. Ήρθε η ώρα για top. Ήρθε η ώρα για top, κυρίες και κύριοι, και ξεκινάμε όπως πάντα από το νούμερο 20. Είστε έτοιμοι εδώ? Είμαστε. Έτσι, μπράβο. Τι καραμούζα! Τι είμαστε! Α, ο Πασοξής είναι αυτός. Ο Πασοξής είναι από το σπίτι του. Στο νούμερο 20... Δεν κατάλαβε το εδώ. Ήταν δύσκολο. Στο νούμερο 20, κυρίες και κύριοι, ευχάριστα νέα. Ξέρετε, η ιατρική προχωράει συνεχώς μπροστά. Τα άλματα είναι συγκλονιστικά, τα άλματα που κάνει. Πιστεύω πραγματικά ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν σε έναν κόσμο που όλα αυτά που βλέπουμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας θα γίνουν πραγματικότητα σε σχέση με την ιατρική. Είμαστε η τελευταία γενιά, ίσως να προλάβουμε λίγο στα βαθιά μας γεράματα και να γίνουν κάποια πραγματάκια. Γίνουν γύρω-γύρω στα παιδιά μας και όχι στην Ελλάδα συγκεκριμένα. Ίσως αν συνεχίσουμε. Αλλά παιδιά, τα ιατρικά κρεβάτια τα γνωρίζετε. Παρακαλώ, πρώτη φορά τα ακούω. Ευτυχώς υπάρχουν αυτές οι εκπομπές που μας ανοίγουν τα μάτια, που αποκαλύπτουν πράγματα που το σύστημα θέλει να τα κρατήσει κρυφά. Να πω λίγο μερικά πράγματα τα οποία διορθώνει το ιατρικό κρεβάτι και σίγουρα θα ενδιαφερθούν όλοι. Έχει αφαιρεθεί δόντι και το θες πίσω, ναι, θα επανατοποθετηθεί πίσω το δικό σου το δόντι υγιέστατο στη θέση του. Έχουν πάθει ζημιά τα μαλλιά σου σαν εμένα, αποκαθιστούνται τα μαλλιά και το χρώμα. Εάν ήσουν άντρας και έχεις αφαιρέσει το μόριό σου και έχεις μετανιώσει και το θες πίσω, ναι, θα το πάρεις πίσω. Τι λες τώρα. Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά. Πού γίνεται, κάτσε, δηλαδή, κάτσε, θα πάρουμε σιγά. Οι προτεραιότητες της ιατρικής αυτή τη στιγμή είναι λοντιά για τους άντρες που έκοψαν το μόριό τους, αλλά το μετάνιωσαν. Αν το μετάνιωσαν. Και θέλουν να το πάρουν πίσω. Πάντως ευχάριστα νέα, γιατί αν το κόψατε και το θέλετε πίσω, μπορείτε να το πάρετε με τα ιατρικά κρεβάτια όπως ακούσατε. Ποιος θα φέρνει συγκεκριμένα το μαξιλάρι του κρεβατιού, ποιος θα το δώσει το μόριο πίσω. Δεν θέλω τώρα ειρωνίες για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Έχουμε και τον άλλο. Έχουμε και τον τρελό από το σπίτι. Έχουμε και τον γέλο του υπερπέρα. Και το μαλλί στο χρώμα που. Στο πρώτερο χρώμα. Μπράβο. Συγκεκριμένο κύριο πάντω άνετα πολιτικό αρχηγό σε λίγα χρόνια ηγέτη κόμματο. Άνετα. Εύκολα. Άνετα. Στο νούμερο 19 ο Στέφανος
Κασελάκης. Μπράβο ρε Νίκο. Ο Νίκος έκανε χρόνια τώρα προσπαθεί να φάει τον Κωστάκη και τον έφαγε. Τα κατάφερε. Στο νούμερο 19 λοιπόν ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος σταματάει και αυτός. Αυτός ή κάνει κυκλοφορία στους δρόμους ασταμάτητα. Σταμάτητα κυκλοφορία. Πρέπει να κάνει την εκπομπή που έκανε ο Φερεντίνος πριν χρόνια. Θυμάσαι που γυρνούσε με το μικρόφωνο που γυρνούσε. Ωραία, Φερεντίνος. Μπράβο. Μπράβο, ρε Στέφανε, για να δούμε. Λοιπόν, έχω κάτι που αφορά και σένα, διότι πριν από λίγο ο Στέφανος Κασελάκης συναντήθηκε με τον Σύλλογο της Εστίασης. Και όπως έφτανε, τον αγκάλιασε και ένα κοριτσάκι. Δεν δούμε το στιγμιότυπο έτσι που το έχουμε. Κύριε Πρόεδρε, προσέξτε το μωρά. Καλά είστε. Πώς λέγεσαι εσύ? Πες Μαρίνα. Έλα Μαρίνα, πώς λέγεσαι? Μαρίνα λέμε. Μαρίνα σε λένε. Μαρίνα. Hey, είδες, δεν ήταν δύσκολο. Μαμά. Φεύγω, γιατί κλαίει πως την είπαμε. Πολύ ωραία και έχει ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται για να σώσει την Ελλάδα είπε στο κοριτσάκι, έλα Μαρίνα, πώς λέγεσαι? Εντάξει. Καλώς και μια δεύτερη ευκαιρία, μήπως δεν του άρεσε το Μαρίνα να πει κάτι άλλο. Θέλω να ρωτήσω, οι καινούργοι έκαναν κάτι. Λιβάνια, τι είχαν, τι έκαιγε. Κατσικάκι, παιδί μου, με δεδρολίβανο. Πώς είδε τους καπνούς? Όχι. Είχε καπνούς εκεί και φορούσε και τα μαύρα, λέω κάτι κάνανε. Τελετέ. Πού είχε εκεί στο καινούργιο που μιλούσε προηγουμένως. Αλήθεια. Στο στούδιο. Στο νούμερο 18, ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι αυτό το γατάκι που ακούει στο όνομα Ρίση Σούνακ? Ποιο είναι αυτό το γατάκι, απαντήστε μου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Βρετανός Πρωθυπουργός. Κυρίες και κύριοι, ακύρωσε ο Ρίση Σούνακ τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυρίως λένε ότι την ακύρωσε λόγω των γλυπτών του Παρθενώνα, επειδή τα χαρακτήρισε κλεμμένα και είχε απόλυτο δίκαιο σε αυτό το θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί είναι κλεμμένα. Και αυτοί οι Άγγλοι οι οποίοι έχουν συνηθίσει να νομίζουν ότι τους ανήκει ο πλανήτης, επιτέλους να δούμε πότε θα το καταλάβουν αυτό. Άλλοι λένε βέβαια ότι για άλλους λόγους ακυρώθηκε η συνάντηση, είναι, για κάποια εξοπλιστικές συμφωνίες και κάτι διάφορα. Κάτι επιχειρηματικά τέτοια, κυρίως. Θέμα. Κάτι επιχειρηματικά. Για όποιο λόγο και αν ακύρωσε τη συνάντηση ο Βρετανός Πρωθυπουργός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έκανε το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Γιατί δεν ξέρει με ποιον ακριβώς έχει μπλέξει. Είναι ήδη απερχόμενος και δεν το ξέρει. Δεν γνωρίζει τι έρχεται σε αυτόν και στη χώρα του. Φουκαρά Ρίση Σούνακ. Καλή τύχη. Με την NASA, ένας μετεωρίτης κατευθύνεται αυτήν την ώρα στο Λονδίνο και όλοι λένε πως... Μόνα Σούνακ. Όχι ρε κούλι. Πείτε ρε τον μ***α του Σούνακ να ζητήσει συγγνώμη. Δεν παίζουν με αυτά. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, μετανιωμένος ικτρά, ο Ρίση Σούνακ είπε πως θα κουβαλήσει ο ίδιος τα γλυπτά στην Ελλάδα με τα πόδια, φτάνει να πάρει πίσω τις κατάρες. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Έτσι. Δεν θα σας λυπηθεί ο Θεός. Δύσκολα τα πράγματα. Μεγάλο λάθος. Θεός συγχωρεί ο Κυριάκος, όχι. Μεγάλο λάθος. Άρε Ρίση. Θέλετε να πάμε λίγο στο Μάι. Style Rocks! Παιδιά, για εσάς που τώρα ανοίγετε τις τηλεοράσεις σας, είμαστε... Ρε Κωστάκη, συγγνώμη, Άντων. Δεν βάζεις ένα σεμεδάκι στο κεφάλι σου? Δηλαδή, αλήθεια, με στρωμάζεις. Είμαστε όλοι άρρωστοι, είναι χάλια το ράδιο Αρβίλα. Πραγματικά, το ότι βγαίνει η εκπομπή στον αέρα, αφήστε το, είναι ένα άθλος. Πρόχειρο άγαλμα, πρέπει κάπου να στηθεί. Και τα δύο αγόρια βρίσκονται στο σπίτι τους. Οπότε αυτά που ακούγονται είναι τα αγόρια που ανταποκρίνονται στην εκπομπή, βλέποντας την από το σπίτι. Με μια μικρή καθυστέρηση. My Style Rocks, εκπομπή αυτή, αποκριάτικη εκπομπή που όμως τραβάει όλο το χρόνο, συνεχίζεται. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε μία ακόμα από αυτές τις ιδιαίτερως ενδιαφέρουσες εμφανίσεις. Και πάνω που λες ότι τα έχεις δει όλα, σκάει η Διονυσία ντυμένη με εφημερίδες. Για πες, ποιο είναι το κόνσεπτ? Κινητή ενημέρωση, έτσι λέγεται. Θες να μάθεις, Κατερίνα, με ποιον έχει σχέση η Britney Spears? Α, για να δω. Καλέ, αυτός είναι σκέτος κούκλος. Είδες ευκολία. Πράγματι, άψογο. Εχθές μου λέει ένας, ξέρεις τίποτα για μεταγραφές στον Ολυμπιακό? Τσακ, γυρνάω έτσι. Μια χαρά. Κάθεσε, διάβασε 10 λεπτά ο άνθρωπος και τέλος. Amazing. Δεν μου λες, Διονυσία, έχει μήπως και κάποια άλλη χρησιμότητα το συγκεκριμένο ντύσιμο? Αν θέλεις να βάψεις το σπίτι σου, φωνάζει σε μένα και ξαπλώνω κάτω για να μην λερώσεις. Wow. Πολύ ωραίο. Στο νούμερο θα λέω να ανταλλάξω το νούμερο 16, ναι, με εσάς σήμερα. Και πολύ καλά θα κάνεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Από χθες νομίζω το χρωστάμε. Σαν σήμερα λοιπόν. Το
οποίο βέβαια είναι ναι, σαν χθες, σαν προχθές, γιατί το χρωστάμε μερικές μέρες τώρα. Η Ζωίτσα μας, η Κωνσταντοπούλου, παντρεύτηκε σαν σήμερα, παιδιά, το 14. Ναι. Το 14. 9. Τρως κάτι. Θα τρώει, τόση ώρα. Παιδιά, βγάλε. Όχι, όχι, από τη ζωή. Αποθεώνω τη ζωή. Αποθεώνω τη ζωή που παντρεύτηκε. Η οποία παντρεύτηκε πριν από 6-9 χρόνια. 9 χρόνια. Τον προηγούμενο, 9 χρόνια. Τον προηγούμενο σύζυγο, όχι τον, όχι τον σύντροφό της, τον τωρινό. Α, ναι. Κάμε εξελίξεις. Δεν τα ξέρω αυτά. Για πες, για πες. Φέρτε 3 καφεδάκια να πούμε στον Αντώνη. Ναι, ρε. Τι το ήξερες. Τόσους προεκλογικούς αγώνες εδώ. Τόσες τετραετίες πέρασαν. Πείτε λίγο το gossip πίσω από την... Είχε πάει με τα καράβια μου φαίνεται. Έφυγε, μετά γύρισε και... Δεν ξέρω αν θέλω να αναλάβω τον κίνδυνο να πω εγώ τον gossip για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αλλά ας πούμε ότι είναι ο γάμος με τον προηγούμενο σύζυγό. Δεν κράτησε αυτός ο γάμος. Αυτός ο γάμος δεν κράτησε. Και πάντως σαν σήμερα παντρεύτηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σαν σήμερα παντρεύτηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και τότε είχαμε καλύψει το ράδιο Αρβίλα, είχαμε βρεθεί στο γάμο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, για να το θυμηθούμε. Γαλάζια γραβάτα φόρεσες. Είναι δυνατόν? Και εδώ δάκτυλος της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος το καθεστωτικό εκβιασμό του δικοματισμού. Χάθηκε να φορέσεις μια επαναστατική κόκκινη γραβάτα για να τιμήσεις και το ΣΥΡΙΖΑ. Καλή υπομονή, αγόρι μου. Πάρε και ένα ζευγάρι του ασπίδες δώρο. Να ζήσετε. Άργησες λίγο, αγάπη μου. Αρχίσαμε τις συκοφαντίες. Μη θυμώνει. Να γίνει η εξεταστική επιτροπή να αποφανθεί αν άργησα. Καλά, συγγνώμη. Σε γραπτή μορφή τη θέλω τη συγγνώμη και με γνήσιο υπογραφής. Ζωίτσα, το άμαθες. Τι καλέ. Η εκκλησία έχει μόνο δεξιό ψάλτη. Α, ναι. Καλώς ήρθατε, τέκνα μου. Αφήστε τα αυτά και πείτε όλη την αλήθεια για την έλλειψη αριστερού ψάλτη. Μα... Απαιτώ να μετακομίσει αμέσως αριστερά ο ψάλτης, αλλιώς δεν παντρεύομαι. Η δε γίνει να φοβείτε το. Ζητώ το λόγο επί προσωπικού. Να καταγραφούν στα πρακτικά οι τακτικές τρομοκρατίας εναντίον των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Κλείστε τη στο μικρόφωνο. Όλα να σας πάνε δεξιά, παιδιά! Πρώτη φορά αριστερά! Απαιτώ να εξηλαιωθείς για όλη αυτή την καλωστημένη φάρσα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, στρίβοντας μόνο αριστερά! Μα το ξενοδοχείο είναι από δεξιά! Γι' αυτό από δεξιά! Σκίζω το μνημόνιο του γάμου! Σταμάτα να κατέβω τώρα! Δεν κράτησε ο γάμος. Μα γιατί? Δεν κράτησε ο γάμος και... Θέλω πολύ γρήγορο, γιατί ξέρετε, ακούμε κατά καιρούς διάφορες. Τι έχουν ακούσει τα αυτάκια μας, τι παπάρες μας πουλάνε. Για παράδειγμα, θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη Σαμαρά με το δωρεάν Wi-Fi. Αντού εγγύης. Το θυμάστε το δωρεάν Wi-Fi. Φαντάζομαι όλοι έχετε δωρεάν Wi-Fi. Βέβαια. Θυμάστε το 16... Τα πιάτα, τα δορυφορικά πιάτα του Αλέξη. Αλέξη, δορυφορικά πιάτα. Αυτό δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Κοιτάξτε να δείτε, το 16 ακούγαμε τέτοια πράγματα. Έδωσα εντολή στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής ώστε άμεσα να σας δοθεί δωρεάν δορυφορικά πιάτα. Να σα δοθεί δωρεάν. Καλά, εντάξει, δεν τα πέτυχε. Είναι ασύντακτο, γιατί εκείνη την ώρα το σκέφτηκε. Λέει, τι να δώσω. Να σα δοθεί δωρεάν. Ήταν τότε που μάθαινε εντατικά αγγλικά και τα μπέρδευε λίγο. Δορυφορικά πιάτα. Και να του τα. Μήπω πήραν οι άνθρωποι. Και να του τα έδωσε. Μήπω τα πήραν εκεί. Θέλουμε να μα στείλετε λίγο μηνύματα. Στείλτε μα τα πιάτα σα. Από τη Ροδόπη. Από τι δεν είναι, Ροδόπη. Σα δώσαν ποτέ δορυφορικά πιάτα δωρεάν και μετά. Εμείς είχαμε κάνει αυτό εδώ. Ευχαριστώ για την αγάπη σας. Και εμείς ευχαριστούμε για τον Ένφια. Θα το καταργήσω. Αλήθεια. Είπε ο καμπόης στον Ινδιάνο. Και τις συντάξεις. Αυτές θα τις καταργήσω στάνταρ. Αλέξη, έλα το πουλάκι. Πούντο. Στις επόμενες εκλογές. Πώς έλενε σένα. Άννα. Από πού βγαίνει. Από το τα έχεις κάνει όλα, ξέρεις. Να με χαίρεστε. Αλέξη, έλα να δεις, έχει νέα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Πού, για να δω. Να, εδώ. Αυτό είναι τσόντα, ρε. Το ίδιο είναι. Θα βγούμε σέλφι. Ναι, θα τη βάλω στο Instagram. Με τι hashtag. Hashtag να πάνε. Να σου δώσω ένα κράνος να φορέσεις. Θα το χρειαστώ, λες. Βρε φόρα το εσύ. Αυτό τι είναι? Ζουρλομανδίας φωσφοριζέ, περαστικά σας. Αγαπητά μου παιδιά, επειδή το ποσοστό μου έμεινε τόσο και όπως πάμε το τόσο το βλέπω να μικραίνει, θέλω να σας ζητήσω να με ψηφίσετε εσείς για να γίνω ξανά πρόεδρος του 15 μελούς. Προφητικό, έτσι, προφητικό. Αλλά θέλουμε πραγματικά να μας πείτε... Έχουμε μια-δυο απαντήσεις από φίλους από τη Ροδόπη. Ο ένας λέει ότι μας έδωσε πιάτα, αλλά δεν έχει φέρει από κωδικοποιητή. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν χρειάζεται να τερματίζει κάπου το πιάτο. Και ο άλλος έχει μια εξάδα, ένα σερβίτσιο, όχι δορυφορικό. Ό,τι παίρνει, καλό είναι σε αυτή τη ζωή. Άστο το 15 και γι' αυτό κολλάει πάρα πολύ καλά το νούμερο 14 στον Τιτανοτεράστιο. Ο Χρήστος Φερεντίνος έπεσε η ερώτηση. Για να τη δούμε την ερώτηση. Σε ποιον επιστημονικό κλάδο ανήκουν η μαλακολογία? Όντως, ναι.
Σίγουρα στις πολιτικές επιστήμες. Ναι, ρε. Σε όλες. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Σε όλες. Και στα ιατρικά, κοινωνικά, μετεωρολογία, σε όλες. Υπάρχουν οι μαλακολόγοι. Κοίταξε, η μαλακολογία είναι ένας επιστημονικός κλάδος ο οποίος αναμφισβήτητα διαπρέπει στη χώρα μας. Ναι, δηλαδή, να πούμε αυτό. Έχουμε κορυφαίους επιστήμονες. Για όλους τους κλάδους. Ρε, εσύ, αυτές οι απάτες που κάνετε, ρε, αλήτες πραγματικά. Όχι, αυτό σήμερα μου έλεγε και μία φίλη μας. Παίρνετε ρε, δεν τρέπεστε ρε κολόπεδα, δηλαδή πραγματικά, γιατί μόνο αυτή είναι η λέξη. Παίρνετε τους ηλικιωμένους ανθρώπους, γονείς, και τους λέτε ότι τα παιδιά τους θα τους ακριτεριάσουν τα πόδια και χρειάζονται. Δεν τρέπεστε ρε κολόπεδα, πραγματικά δηλαδή. Θα μείνει στον τόπο κανένας άνθρωπος ηλικιωμένος όταν τα ακούει ξαφνικά αυτά για το παιδί του. Μα πόσο βλάκες μπορεί να είστε. Εντάξει. Ελπίζω να μην σε ακούνε καν. Να μην είναι τηλεθεατές μας κάνω, οπότε δεν θα... Εντάξει, ακόμα και η απάτη έχει κάποια ωραία. Ναι, ρε παιδί, μα πόσο βλάκας είσαι, βρε άνθρωπε μου τώρα. Πες το, τη γιαγιάκα να την πείσω ότι το παιδί της ακροτηριάζει το πόδι για να της κλέψεις λεφτά. Και εδώ ο άλλος, αλλά εδώ, αυτό βέβαια δεν είναι το θέμα μας. Δεν σας αρέσουν αυτοί οι πολύ cool τύποι, ρε παιδιά. Ήρεμοι. Οι πολύ cool. Πώς είναι ο Λευτέρης εδώ που έχουμε στην κάμερα. Έτσι. Αυτή η φάση του τύπου. Ένα βήμα οποίος... πριν τη λευκή, την ναι, ναι, γραμμή. Ό,τι και να γίνει, είναι λίγο πριν το... Λίγο πριν εκεί. Ό,τι και να γίνεται είναι όλα cool. Λίγα λεπτά χρειάστηκαν απατεώνες για να ξεγελάσουν η ηλικιωμένη γυναίκα από το διδημότικο. Ο άγνωστος που κάλεσε στο τηλέφωνο τη γυναίκα την έπεισε ότι συγγενικό της πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο. Άμεσα συγκέντρωσε τις οικονομίες της και έδωσε στους απατεώνες 45.000 ευρώ. Τι να σου πω, ρε φίλε, κοίτα, αυτοί προσπαθούν να ζήσουν. Έτσι, στα ίσια. Ξέρουν αυτοί που θα πάρουν τηλέφωνο. Δεν θα πάρουν σε μένα. Εμένα το πρωί μου πήραν δύο τηλεφωνάκια, ένα σταθερό, ένα κινητό, 2-12. Εντός εικόνας. Απλά και όμορφα. Απλά και όμορφα. Απλά. Ο παίκτης, ο Μπάμπης, ο Φλού δεν θα το σηκώσει, κυρίες και κύριοι. Και γενικότερα μας αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι τύποι. Τους στέλνουμε χαιρετισμούς και την αγάπη μας, γιατί για ό,τι και να μιλήσουν, είναι εξής αυτό το ωραίο, το ίδιο το στυλ. Ιώσεις ως επιτοπλίστων προσβάλλουν το αναπνευστικό μας σύστημα. Ιώσεις είναι σε έξαρση αυτή την περίοδο, τονίζει η πνευμονολόγος Ελένη Τσιάτα. Τι να σου πω ρε φίλε, αμπαλαέα ή μιλάμε, έτσι, στα ίσα. Αδερφέ μου μην αγώνεσαι όμως, όλα τζιτζί ποπό. Άκου και φωνή έντα. Κουπώνεις δύο χημίες ζεστές, ένα πανατόλ, ένα ντεπών και στάνιαρες. Δεν αρρωσταίνω, απλά και όμορφα. Έτσι. Ναι, απλά και όμορφα. Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Είσαι ωραίος. Αυτός δικός μας άνθρωπος. Τι χώρα είμαστε. Τι ωραία. Η καλύτερη του κόσμου. Τι χώρα είμαστε, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, στολίσαν το δέντρο εκεί στην πλατεία Κλαθμόνος. Στόλισαν δέντρο στην Κλαθμόνος. Ναι, ναι, ναι. Δεν έπρεπε. Ποιος με μιλάνε μεταξύ τους. Δεν κάνουν, δεν ξέρω, μπορεί να κάνουν και κουβεντολόγοι. Οι συμμεθαίρες. Τον εαυτό μας ακούμε. Ίσως. Ναι, τον εαυτό μας ακούμε πάλι. Οπότε στολίσαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο εκεί. Αλλά το χριστουγεννιάτικο δέντρο τώρα τι χώρα είμαστε. Θα δείτε τώρα το δέντρο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχει δέντρο έτσι στολισμένο. Γιατί θα δείτε τώρα το πλάνο είναι. Θα καταλάβετε. Βρισκόμαστε στην πλατεία Κλαθμόνος. Πριν μια εβδομάδα στήθηκε και στολίστηκε και εδώ το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά βλέπουμε ότι κάτι λείπει. Λείπουν αρκετές μπάλες. Το μισό δέντρο είναι στολισμένο. Έχουν κλέψει μπάλες σε ύψος 2 μέτρων όσο μπορούσαν να φτάσουν. Μέχρι εκεί που φτάνανε. Τις κλέψαν όλες. Δεν είχαν μια. Έπρεπε να κάνουν τον κορμό μέχρι εκεί και από εκεί και πάνω να το δώσουν. Να το δάσκω. Ευτυχώς δηλαδή που το δέντρο ήταν ψηλό και έμειναν μερικές μπάλες. Βάλ τον κορμό μέχρι εκεί που είναι το στολίδι. Και άστο να κλέβει μόνο φασούλας. Δείτε τι χώρα είμαστε. Όποιος περνούσε έπαιρνε. Πραγματικά όλη η Ελλάδα σε αυτή την εικόνα. Δείτε τι χώρα είμαστε. Θα φύγουν οι ψηλοί, θα πάνε και τα έπαθα. Όποιος περνούσε και λέει να φτάνε και πάρε μια. Βάζαν και τα παιδιά για τα πιο ψηλά. Μην βάζεις χρυσές και ασημένιες μπάλι. Βάλε ένα άλλο χρώμα. Όχι χρυσές και ασημένιες. Αλλά γενικότερα και αυτή η εικόνα είναι πραγματικά όλη η Ελλάδα. Μισοστόλησαν μπορείς να πεις. Μισοστόλησαμε. Καλά δεν συζητάμε για φάτνη και τι μπορεί να έχει κάτω. Πολυβιθρόξυλο δεν είναι. Τι το έφερε στο φόδι, Χριστιανέ μου. Φεύγαν άνθρωποι με το Άγιο Φλέβες. Τα προβατάκια έχουν φτάσει στον Ισθμό. Ο Ιησούς έτρεχε με τον Ιησού στα χέρια ο άλλος. Τον Ιωσήφ, άστο θα τρομάζει τα περιστέρια στον μπαλκόνι. Βάλτε ένα ελληνικό καράβι, μη στολίζετε δέντρο.
Ρε το θέλω. Είμαστε πήγαινα άρρωστοι, στο νούμερο 11 που είναι αυτή η συνάντηση του Σνίκ. Θα το δούμε μετά αυτό. Α, μετά έχει συναντησάρα. Είναι συναντησάρα. Εντάξει. Κορυφής, κορυφής. Κυρίες και κύριοι, πάμε λίγο σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να φτάσουμε στο... Μείνετε εδώ. Φανταστείτε ένα ραδιόφωνο μόνο για παιδάκια. Παιδάκια 97,5. Μαμάδες, μπαμπάδες, πετάξτε τις οθόνες και βάλτε τα παιδιά στον μαγικό κόσμο της μουσικής και του ραδιοφώνου. Συντονιστείτε στο παιδάκι 97,5. Γιουπί! Ή για όλο τον κόσμο, παιδάκι975.gr. Ή ακόμα καλύτερα, κατεβάστε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή παιδάκι 97,5 για να έχετε το παιδάκι παντού μαζί σας. Παιδάκι 97,5. Καλώδιο είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Τι κάνει αυτό το καλώδιο, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι ότι το λέω έτσι για να διασκεδάσουμε. Είναι σύρμα του Hans Free. Είναι σύρμα του Hans Free. Ναι, οκ, είναι σύρμα. Τι γίνεται με το καλώδιο και βλέπουμε αυτό το φοβερό πιθό. Γιατί κάνει αυτό το... Κοίτα, είναι λίγο κοντό. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα δύο άρρωστα αγόρια τα οποία βρίσκονται στο σπίτι χάλια, όπως τους βλέπετε, και οι δύο χάλια υποφέρουν. Ενώ εδώ το... Ενώ εδώ το πραγματικά άρρωστο αγόρι, ως άλλος ήρωας της επανάστασης του 21, βρίσκεται εδώ και δίνει τη μάχη καθημερινά. Ο καπετάν κατά. Μπράβο τον, συγχαρητήρια. Και είσαι και όμορφος. Και το ασκέρι του. Εσύ τι έπαθες, ρε Φίδη. Είναι η μέρα σήμερα. Με έχουν πιάσει οι καλοσύνες μου. Ωραία, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι του Ράδιο Ερβίλα. Πάμε στα δικά σας μηνύματα. Πριν πάμε στα δικά σας μηνύματα, δείτε εδώ τι ωραία πραγματάκια. Η Ανθή Πούλιου. Εγώ είμαι σοκαρισμένος και χαρούμενος. Ο Σερβετάς είναι σαν τον Τιμωρό, τον δεξιό Σούπερμαν ή τον αριστερό Μπάτμαν. Και ο Κιούς είναι ο Κιούς, εντάξει. Μπράβο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει ωραία χρώματα, μου αρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανθή Πούλιου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα μπλουζάκια. Είναι πολύ ιδιαίτερα και θα τα αλλάξουμε βέβαια, γιατί είναι λίγο αστείο να φοράς μπλούζα με τον εαυτό σου. Και όποιος χάσει θα πάρει το Κιούσι. Ναι. Πάμε στα δικά σας. Λογικό. Λογικό. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην ξαδέρφη μου την Ευσταθία στο Πέραμα να στείλω. Βεβαίως. Χρόνια πολλά στην 20χρονη Δέσποινα από Κοκκινόγεια Δράμας. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το χωριό, γι' αυτό και το λέω. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά βρες την Αντζελίνα μας. Το κορίτσι μας, το κορίτσι του Χρήστου. Ναι, γιατί είμαι καλός σήμερα, γι' αυτό. Χρόνια πολλά, Αντζελίνα μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έφτασε στα 23. Μας φαίνεται πραγματικά απίστευτο, γιατί σημαίνει ότι και εμείς και σε εμάς προσθέθηκαν 23 χρόνια. Ναι, ναι. Οπότε είναι αλήθεια. Είναι λίγο παράξενο. Εμάς ήμασταν 4-5 χρονών στο ραδιόφωνο που ήρθε και μας είπε: έχει ένα πατέρα. Ναι, ναι. Πώς πέρασαν 23 χρόνια από τότε, σαν ψέμα. Άμα πιάσει, έπιασε. Έπιασε, ναι. Αυτά. Είχαμε αντιδράσεις για τα. Δορυφορικά πιάτα. Δορυφορικά πιάτα. Λογικό, λογικό. Δεν είχαμε. Ορίστε, εμένα μου στείλαν στο. Το δορυφορικό πιάτο. Από τον Αλέξη. Το πήραν και από τον Αλέξη. Αυτό έστειλε ο Αλέξης. Έχω μια φωτογραφία. Εγώ δεν θέλω, αλλά δεν μπορώ και να φημώσω. Ναι. Τα Ελγίνια. Ναι, για τα Ελγίνια να το δώσουμε να πάρουμε το αυτό. Μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγή. Ναι, ναι, κοίτα τι ώρες που είναι. Εδώ είναι τα χαρτιά που πετάει ο Αντώνης που τα βάζουμε στην αποθήκη πίσω, γιατί πολύ θέλατε να ξέρετε πώς τα κρατάμε. Σωστό. Και εδώ κάτι, γιατί ξέρω ότι αρέσουν πολύ στον Αντώνη. Αντώνη μου, για σένα, χάθηκε αυτή η ψυχούλα που να είναι. Ορίστε. Είναι ο Βαγγέλης Νεϊμαράκης. Στην Εθνική Βραζιλία σου πως κάτι. Νεϊμαράκης. Έπρεπε κάτι να το δείξω. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο δικό μου τον υπολογιστή να δείξουμε ένα άλλο πιάτο. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΤ. Αυτό είναι θεσμικό, δεν πηγαίνει πουθενά το καλώδιο, όπως είπαμε, βλέπετε. Και εκτός από το δέντρο, εκεί παρακείμενα στην πλατεία Κλαθμόνος, υπάρχει αυτή η λακκούβα, όμορφη. Α, πολύ ωραία. Διακοσμημένη χριστουγεννιάτικα, για να μην πέσει κανένας μέσα. Πρέπει να ειδοποιήσουμε για ένα σκυλάκι που έχει χαθεί στο Λαγονίσι πριν μια εβδομάδα περίπου, στην περιοχή Παναγή Μιχάλη. Χάθηκε η Φρέγια,
Φοράει μόνο το κολάρο για τα παράσιτα. Αχ, είναι τσιπαρισμένη. Πώς μου αρέσουν όταν τη γλώσσα την κρεμάνε, ναι, πάντα. Πλαγιοποιητικά. Ποτέ κέντρο. Φεύγει από εδώ, φεύγει. Είναι από... καφέ, μεγαλώσωμη, γύρω στα 35 κιλά. Τσιπαρισμένη και φιλική. Αλλά πρέπει να τη βρούμε οπωσδήποτε. Έλα, παιδιά, βάλτε ένα χεράκι. Α, βρούμε τη Φρέγια. Να βρούμε τη Φρέγια στο Λαγονίσι. Βλέπετε το τηλέφωνο, βγάλτε και μια φωτογραφία αν θέλετε για να το κρατήσετε. Επίσης έχουμε το Συνοδεινό σήμερα εδώ στην κάμερα. Yeah. Ο Συνοδεινός ήλθε και πέρσι μια φορά, εισέπραξε τον πακτολό χρημάτων που δίνουμε στους ανθρώπους εδώ στην κάμερα, τα ξόδεψε όλα, κάνει διακοπές και τώρα μόλις το τελείωσαν ήρθε ξανά για μια μέρα να κάνει κάμερα και θέλει να στείλουμε χαιρετισμούς στην Δωροθέα στα Τυριά του Μασούτη. Ναι, την κυρία Δωροθέα. Η κυρία Δωροθέα. Η κυρία Δωροθέα, όλη μας την αγάπη, αλλά και εσείς στείλετε κεφαλωτήρι, είναι δύσκολες. Τι κεφαλωτήρι, βρε Βλάχο, μπλου τσις να στείλει γυναίκα. Μπλου τσις, ένα μπλου τσις, δεν έχω ιδέα τι είναι, αλλά στείλετε ένα μπλου τσις. Το συνοδεινό μας στείλατε κι εσείς. Λοιπόν, και τώρα πάμε στα αυτά τα ωραία πράγματα που μας στέλνουν τηλεθεατές στο Top 5 τηλεθεατών. Ο οποίος συνοδεινός έχει το κόψιμο του τράπερ, έτσι. Βγες λίγο έξω, ρε συνοδεινός. Έλα, παράτα την κάμερα τώρα. Κάνε catwalk, catwalk. Κάνε ένα catwalk. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε τον συνοδεινό! Και στροφή, και στροφή. Μπράβο. Ωραία. Έλα, ναι. Όχι, φύγε, φτάνει η συνοδεινό. Άλλη ψωνάρα μας βγήκε. Φύγε! Ένας. Να πει όχι, ρε παιδιά, εγώ κάμερα μέρα είμαι. Όλοι βγαίνουν σαν τρελοί. Εγώ είμαι ταπεινός, δεν θέλω. Λοιπόν, στο νούμερο 5. Δίκιο συνήκε, δεν θέλω, δεν θέλω. Στο νούμερο 5, η στιγμή στη ζωή ενός αγοριού που γνωρίζει το μεγάλο έρωτα της ζωής του. Αχ, αγόρι μου, πόσο σε καταλαβαίνω. Χάιδεψε. Στο νούμερο 4, η στιγμή που για πρώτη φορά. Ξέρετε, αυτή είναι η μαγεία με τα παιδιά. Τι κερδίζουν, οι κατακτήσεις αυτές, οι φαινομενικά στα μάτια των ελληνικών ασήμαντες κατακτήσεις, αλλά είναι πραγματικά οι πιο σημαντικές. Η στιγμή που καταφέρνει να κάνει αυτό για πρώτη φορά στη ζωή του. Που γίνεται, κάπως γίνεται αυτό. Λεβέντη μου! Πρώτη φορά σε όλα. Στο νούμερο 3, να μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για όλες εσάς τις μητέρες, εκτός από το παιδάκι 97,5 που βγήκε από κάτω. Να μια πολύ ωραία ιδέα για εσάς τις μητέρες, πώς να καμουφλαριστείτε προκειμένου να ζήσετε μερικά λεπτά ηρεμίας και ησυχίας, να ξεφύγετε από τα παιδιά σας μέσα στο ίδιο σας το σπίτι. Σατανικό πραγματικά. Στο νούμερο 2, πάλι για τις μητέρες, αυτές οι μάσκες ομορφιάς με τα παιδιά δημιουργούν κάποια προβλήματα. Θρίλερ. Και ο άντρας ο φοιτητής, κάτω εγώ μια φορά. Εννοείται. Έτσι. Και στο νούμερο 1, τα αγοράκια, τα κοριτσάκια θα είναι πάντα κοριτσάκια. Έτσι. Και τα αγοράκια θα είναι πάντα αγοράκια. Το πρώτο μωράκι είναι το κοριτσάκι και το δεύτερο είναι το αγοράκι. Και το bonus νούμερο 1, για να μην έχουμε μόνο παιδάκια, δεν έχετε αναλογιστεί. Πώς κλαίνει η ηθοποιή τόσο. Πολλές φορές βλέπεις έναν ηθοποιό και σπαράζει η καρδιά σου, ρε παιδί. Πολύ από το. Πώς κλαίνει άραγε. Παλιά, αλλάγε! Κάρα! Μαρία Λουίσα. No te mueras, por favor. Ay.
Δεν είναι μόνο το ότι είναι απίστευτα διασκεδαστικά όλα αυτά που μας στέλνουν. Τσούζει ο θάνατος. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική επικαιρότητα και πραγματικότητα και γι' αυτό τα διασκεδάζουμε. Θα πάθει συγκοπή ο Πασοξής εδώ μεταξύ στο σπίτι του. Δεν τον ακούτε πολύ. Έγινε κιόλας, έγινε. Βλέπετε, χάλια άρρωστος είναι. Συνεχίστε να μας τα στέλνετε εδώ, info@papakiradioarvila.com. Και πάμε στο νούμερο 11, ναι, παρακαλώ. Νούμερο 11, παρακαλώ, δικαίωμα του Hollywood με φοβερά αντανακλαστικά μπροστά στην άρνηση του Σούνακ να συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στον υπολογιστή μου, η νέα ταινία που κυκλοφόρησε, το Λονδίνο έπεσε, τίποτα δεν θα μείνει όρθιο. Με τον Κάτσε, Κυριάκο πώς το έκανε. Ας προσέχατε. Ας προσέχατε. Στο νούμερο 11, πραγματικά όλη η Ελλάδα, πραγματικά όμως, πραγματικά όλη η Ελλάδα του σήμερα, σε ένα βίντεο σε αυτή τη συνάντηση. Να, ο Σνίκ είναι, το ξέρετε εδώ πέρα το Σνίκ. Καλά, καλά. Ποιος είσαι? Κασελάκης. Ναι, χαίρετε. Ποιος είσαι? Εγώ ποιος είμαι, ο Σνίκ. Α, δεν σε ξέρω. Ένας από τους πιο γνωστές τράπερ της χώρας είναι και ο πιο γνωστός. Ο πιο γνωστός. Τι γίνεται? Ποιο κόμμα είσαι, φίλε? Από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πλάκα κάνεις. Δεν τα ξέρω, δεν έχω ψηφίσει ποτέ, αλλά. Θα τον ψηφίσεις. Φαίνεσαι καλός, δυνατός. Όταν λέει φαίνεται καλό, δεν το εννοεί. Σε είδα. Μάλλον όχι στην πολιτική. Ντούκι. Ναι, αλλά είσαι ντούκι, ρε παιδί μου. Άλλο είναι πιο ζούκι. Τον όγκο είσαι. Πιστεύω. Πιο εξωγήινοι, αν συναντηθούν κάπου στο σύνολο. Καλό είσαι, βλέπω καλό. Θα σε ψηφίσω. Ωραία, θα σε ψηφίσω. Θα σε ψηφίσω. Για ποια ψηφίσω. Τρικέφαλο. Και πω, τι τράπερ. Θα το βάλω. Κασελάκης, παιδιά, φοράει αυτά τα. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει αυτά τα. Τα πολύ σφιχτά παντελόνια που νομίζει ότι θα εκραγεί τον μπούτι. Δηλαδή θα, γίνει, θα κάνει κομμάτια το παντελόνι. Το ίδιο είναι, δεν μπορεί να το βγάλει. Αν το φορείς μια φορά, τελείωσε. Δεν είναι. Φοράς ένα όταν είναι, και μετά. Το έχει βάλει με, με θερμοκόλληση. Το έχουν με αναπτήρα, το έχουν λιώσει. Είναι καλό. Δεν βγαίνει αυτό. Είναι ο τετρακέφαλο τόσο ντούκι στον Κασελάκη. Βέβαια, για να δούμε ξανά τη συνάντηση. Δεν τη χόρτασα μια φορά. Ο Σνίκ είναι πάλι πρόεδρε. Γνωστό αριστερό. Πρόεδρε, πού είσαι? Τι κάνει? Καθισοκόλληση. Μπράβο, ρε. Δικό μα είσαι. Εννοείται, ρε, μάστορα. Καλά, sorry. Σε ανησυχεί που έχουν φύγει όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα βοηθήσω εγώ τη φάση. Μου κάνει. Τι θέση θα μου δώσει? Θα σε κατεβάσω στο επικρατεία. Πρόταση φωτιά. Θέλω να με το ονομαστεί και το κόμμα, ε. Να γίνει Σνίκιζα. Ή να το πούμε ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε ψηλέ, κλείσαμε. Ωραίο τέτοιο θα ήταν. Ωραίο γκάλο. Σνίκιζα. Σνίκιζα ή Σιρίσνικ. Βέβαια η συνάντηση αυτή εδώ που τα λέμε θα ήταν πιο. Πώς να το πω. Θα είχε. Οι διαστάσεις της θα ήταν πιο πραγματικές αν ήταν κάπως έτσι. Ωχ, πάλι αυτό ο ενοχλητικό ο Σνίκ. Έψιλε, τι λέει. Καλημέρα. Έχεις ένα ευρώ. Μόνο κάρτα. Τι το θες το ευρώ? Να πάρω τη ρόπιτα. Δεν έχουμε. Μα καλά, ολόκληρο Σνίκ δεν έχει ένα ευρώ. Εντάξει, δώσε μισό ευρώ. Δεν έχω. Ούτε 30 λεπτά. Τι λέει, μόνο κάρτα και επιταγές έχω. Έλα, πάρε δρόμο. Θέλω να πάρω το κτέδρα, παιδιά, να πάω στο χωριό μου. Μην ξηγέστε έτσι, ρε. Λυπάμαι πολύ, φιλαράκο. Δεν έχουμε περισσότερο υλικό, δυστυχώς. Οι κάμερες πρόλαβαν να αποθανατήσουν μόνο αυτά τα πολύτιμα λίγα δευτερόλεπτα από αυτή την συνάντηση κορυφής. Παρισήματα. Η σημερινή εκπομπή, ξέρεις τι μου θυμίζει? Κάτι χώρους πολιτισμού, κατεβαίνεις και βλέπεις θέατρο και ενώ βλέπεις την παράσταση, ας πούμε, Άμλετ και κάτι πολύ σοβαρό, επειδή είναι σε υπόγειο, λειτουργούν τα λούκια που κατεβάζουν τα νερά από την πολυκατοικία και ακούγονται ξαφνικά κάτι. Καζανάκια, έτσι. Ακριβώς έτσι. Εμείς μιλάμε σοβαρά και ξαφνικά ακούγεται από πίσω ένα καζανάκι. Αυτό που λες είναι γεγονός. Υπάρχουν θέατρα τα οποία βρίσκονται σε υπόγεια. Πειραματικές σκηνές είναι. Ναι, μέσα από τα οποία περνάνε τα λούκια της οικοδομής. Mm. Οπότε εκεί που βλέπεις την παράσταση, όποια και αν είναι αυτή, στο πιο έτσι, ήσυχο σημείο της παράστασης, τραβάει καζανάκι αυτό στον έκτο. Πρέπει να είναι στη μένη φάση. 7 και 20 πάτα το. Ένα άλογο, ένα άλογο. Είναι φε. Άστο το νούμερο 10, άστο το νούμερο. Πάμε στο νούμερο 9, κυρίες και κύριοι. Έχουμε εδώ, τι γίνεται εδώ πραγματικά, δηλαδή βλέπεις, ξέρεις, ελάτε λίγο και στη θέση μας, φαντάζομαι και εσείς είστε στην ίδια θέση. Βλέπουμε καταρχήν την πρώτη συνάντηση αυτή του Κασελάκη με τον Σνίκ και μετά βλέπουμε το επόμενο βίντεο που γίνεται αυτή εδώ η συνέντευξη. Για να τη δούμε. Ποιο είναι το πιο άβολο ρούχο που έχεις φορέσει ποτέ? Το πιο άβολο, να σου πω κάτι, παίζει πάρα πολύ ρόλο για μένα το να είμαι, ειδικά στη σκηνή, να είμαι άνετη. Το φόρεμα που φοράς είναι επιλογή, στυλ ή ατύχημα? Επιλογή δεν είναι, είναι ότι απέμεινε από ένα άγριο τσομπανό σκυλό. Γκρρρρ, μορμάει μόλις με βλέπει στην αυλή. Λέω, πάει, το ξέσκησε το φόρεμά μου. Εδώ έξω το κρύο είναι τσουχτερό, είσαι εντάξει, αντέχεις? Το φόρεμα μπάζει από παντού, με χτυπάει το κρύο, αγιάζει και έχω παγώσει. Όχι, τώρα δεν νιώθω τον ποπό μου. Και θα τραγουδήσεις έτσι, μη γυμνή? Δεν θα πας να αλλάξεις?
Όχι βέβαια, καλύτερα να ασχολούνται με το κορμί μου παρά με τη φωνή μου. Δες, έτσι ντυμένη δεν είμαι φωνάρα. Δεν το λέω πραγματικά με καμία διάθεση. Ποιο είναι το κορίτσι αυτό? Λίλα. Δηλαδή, πάουζε. Λίλα, τι άντι, Λίλα. Αλλά καλλιτεχνικό. Τι, τραγουδίστε. Α, τραγουδίστε. Στο νούμερο 8. Βολικό το φόρεμα. Ναι. Βολικό, αναμφισβήτητα. Άνετο. Άνετο, δροσερό, δροσερό. Για πολλά πράγματα μπορεί. Δροσερό. Στο νούμερο 8, ο Γιώργος Αυτιάς μιλάει για τα όρια της αξιοδότησης. Ναι. Και είναι τώρα ο Βαγγέλης, ο Αμπελιώτης, ο φοροτεχνικός, ρε παιδιά, ο οποίος είναι στο πάνελ του Αυτιά. Okay. Και τη στιγμή που ο Γιώργος Αυτιάς δίνει ρεσιτάλ για τα όρια συνταξιοδότησης, ασχολείται με το κινητό του. Πόσος χρόνος λέτε ότι θα μεσολαβήσει και θα το επιτρέψει ο Άδωνης, λέω. Νομίζω είναι και ο Άδωνης στο πάνελ. Ο Γιώργος Αυτιάς, πόσος χρόνος, για να δούμε. Εδώ δεν φταίει. Εκεί που έφταιξε ο άνθρωπος, σας είπα, έκανε λάθος. Ναι. Ζητώ συγγνώμη. Δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα. Για αύξηση ορίων ηλικίας. Δεν υπάρχει αύξηση ορίων ηλικίας. Δεν υπάρχει ζήτημα. Να το κλείσουμε όμως αυτό. Κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμείς τώρα καθίσαμε και σπουδάσαμε το εργατικό δίκαιο τόσα χρόνια για να ξέρουμε τι λέμε τη δεδομένη στιγμή. Βαγγέλη. Στα 14 δευτερόλεπτα, τα οποία ήταν πάρα πολλά για χρόνο Γιώργο Αυτιά. Επειδή τον πέτυχε πάνω στην κουβέντα γι' αυτό. Μιλούσε άδωσε και δεν ήθελε να διακόψει το φίλο γι' αυτό. Πέρασε η κακοκαιρία από την Ελλάδα. Τον άφτωσαν τον. Ναι. Πέρασε ευτυχώς η κακοκαιρία από την Ελλάδα. Αλλά μέσα σε αυτή την κακοκαιρία που είχαμε πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, ευτυχώς είδαμε για μια ακόμα φορά το θάρρος συγκεκριμένων ρεπόρτερ, οι οποίοι βρέθηκαν στις πιο αντίξωες συνθήκες πραγματικά. Για να δούμε αυτό το απόσπασμα. Οι άνεμοι χτυπούν ήδη την Αττική. Θα πάμε στο Φάληρο, όπου στα ανοιχτά οι ρηπές του αέρα αγγίζουν τα 10 μποφόρ. Είναι ο Βαγγέλης Γκούμας στο σημείο. Βαγγέλη, καλησπέρα. 9 με 10 μποφόρ. Είναι ιδιαίτερα του κίνδυνο για κάποιον ο οποίος θα έρθει σε αυτό εδώ το σημείο για να περπατήσει. Την ίδια στιγμή υπάρχει ένα απαγορευτικό από όπλου σε όλη την περιοχή, δηλαδή στα λιμάνια, στη Ραφίνα και στο Λαύριο. Βαγγέλη, έλα πιο μπροστά για το κύμα. Θα σε ρίξει κάτω. Όχι ρε, μια χαρά είμαι, συνεχίζουμε. Βαγγέλη, δεν παίζουμε με τη θάλασσα, σε παρακαλώ. Δεν μας ράει ο Βαγγέλης, παιδιά. Σιγά τώρα, δίνε λίγο νεράκι, μωρέ. Τέλος πάντων, έλεγα ότι έχει λίγο κυματάκι, καμιά δεκαριά από φορ. Έχει απαγορευτικό για οτιδήποτε κινείται, γιατί η κατάσταση είναι αρκετά επικίνδυνη. Βαγγέλη, είσαι εντάξει. Αχ, δροσιά, σαν καρπαζιά έσκασε. Βαγγέλη, μήπως να έφευγες από εκεί. Μη μας πνιγείς, ούτε καν. Αυτά δεν είναι τίποτα για μένα, μάγκες. Ο Βαγγέλης είναι ο Ικάς, μπατράχη. Σιγά τώρα για λίγη δροσιά και 5 σταγόνες, μην αφήσουμε το ρεπορτάζ. Αναμένονται λοιπόν ακραία φαινόμενα με πολλά κύματα που θα φτάσουν τα... Πήγε γρήγορα, Βαγγέλη. Αχ, μ' άρεσε. Τη δροσιά του να έχετε, παιδιά. Στην πέτρα να φυτρώνει. Βαγγέλη, νομίζω καταλάβαμε όλοι, ρε εσύ. Φύγε τώρα. Σαν το νερό δεν έχει, ρε. Σκληραγωγή και ομορφαίνει και σφίγγει και την... Βαγγέλη, είσαι καλά? Όλα καλά. Κολυμπάω από τα 5 μου. Βαγγέλη, βλέπω έρχεται ένα μεγάλο, ρε εσύ. Πρόσεχε. Το ακούω κι εγώ, Σπύρο. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Άι, τα τσουνάμια! Βαγγέλη, πάει, το κατάφερε η θάλασσα. Κυρίες και κύριοι, παρακαλείτε όποιος βρει το Βαγγέλη Γκούμα να τον επιστρέψει στο στούντιο. Ευχαριστούμε πολύ. Εσύ, Βαγγέλη, πραγματικά πιάστηκε η ψυχή μας, βρε αγόρι μου. Γιατί θα έπρεπε να τα τραβήξω όλα αυτά. Και δεν θέλουμε έτσι να σε ευνηδιάσουμε, αλλά 5 βήματα να έκανες μπροστά, δεν θα το ζούσες. Όλο αυτό το πράγμα. Ωραία. Είτε είναι συνέδριο, είτε είναι κακοθαλασσιά, με κουστούμιο, Βαγγέλη. Έτσι, καλά κάνει. Στο εξωτερικό φοράει κάτι λιτσεράδες, κάτι μπουφάνιδικα. Και πουκαμισάκι. Ναι, ρε, εδώ είναι έτοιμος. Μια δύσκολη δουλειά που κάποιος πρέπει να το κάνει. Στο νούμερο 6, είναι μερικές φορές που ο Τάκης ούτε νεύρα ούτε τίποτα. Μια χαρά την πετάει την ατάκα του, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση σώθηκε ο τηλεθεατής και θα καταλάβετε από τι σώθηκε. Έλα, Τάκη. Εδώ είμαι. Ακούς? Όνομα. Γιώργος, από τον Πύργο. Τι είσαι από? Από τον Πύργο, Ηλίας. Από τον Πύργο, Ηλίας, ναι. Ο πατέρας μου έχει Ακαδημία Ολυμπιακού, αλλά εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Μπράβο, αγόρι μου. Καλός ανώμαλος είσαι. Τι? Τίποτα. Δεν ξέρουμε αν το κατάλαβες, αγαπητέ φίλε, αλλά σε έσωσε ο μπαμπάς, έτσι. Ναι, ναι, σε κάθε. Το ότι έχει Ακαδημία Ολυμπιακού ο μπαμπάς, γι' αυτό σώθηκες, δηλαδή. Δεν φαντάζεσαι τι έσωσες, σε τι ήταν έτοιμος. Εδώ που τα λέμε όμως έχει δίκιο ο Τάκης, ρε φίλε. Δηλαδή και εσύ ο μπαμπάς σου έχει Ακαδημία του Ολυμπιακού. Και εσύ σε πάμε. Μάλλον τον έκοψε ο πατέρας του. Ξέρετε, έχουμε κι εμείς, εντάξει, τον Ράδερ Βίλα, ξέρετε, νιώθουμε και
με την ευκαιρία, ας το πούμε και αυτό, νιώθουμε την αγάπη σας με πολλούς τρόπους και πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, αλλά υπάρχουν άλλες εκπομπές που εισπράττουν πολύ περισσότερη αγάπη από ό,τι εισπράττουμε εμείς εδώ στο Ράδιο Αρβίλα. Και μία από αυτές τις εκπομπές είναι η εκπομπή Παρεμβάσεις, που μεταδίδεται από τον σταθμό Blue Sky. Εδώ δείτε αγάπη. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο από το Εγάλαιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη και κύριε Στούμπο. Γεια σας. Είμαι αυτός που σας θαυμάζω, σας σέβομαι, σας εκτιμάω, σας αγαπάω, σας αγκαλιάζω με όλη τη χαρά μου. Να είστε καλά. Σας γλυκοφιλώ. Έγινε. Σας γαϊδεύω τα μαλλιά, σας στέλνω λουλούδια και σας πλένω τα πόδια. Υπερβάλλεται. Και λίγα λέω, είμαι αυτός που σας κάνει αφιερώσεις στο ραδιόφωνο. Αυτός που έκανε τατουάζ το όνομά σας, που σκαλίζει στα δέντρα καρδούλες Γιώργο συν Ξενάκη συν Στούμπο ίσον love forever. Είμαι αυτός που θα σας τηλεφωνήσει τα Χριστούγεννα να σας τραγουδήσει το Last Christmas, που θα σας στείλει αρκουδάκια, λουλούδια και λάκτα του Αγίου Βαλεντίνου. Ω Θεέ. Είστε η θεοί μου. Φτάνει. Φτάνει που υπάρχετε για να έχει η ζωή μου νόημα και η προπτική. Υπερβάλλεται. Θέλω να πάω μαζί σας στο Love Island και να μείνω εκεί για πάντα. Είμαι αυτός του οποίου χτυπάει η καρδιά του δυνατά, τα, τα, τα. Κύριε Ξενάκη, κύριε Στούμπο, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι, σας λέω, πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Θέλω να με αγκαλιάσετε στην πλώρη του τιτανικού και να ακούμε σε λίνδιον. Τελειώσατε. Θέλω λίγο ακόμα. And I will always love you. Αυτή είναι αγάπη. Εμείς τίποτα. Αυτή είναι αγάπη. Ποιος μας έχει πάρει εμάς μια φορά να μας τραγουδήσει το I will always love you. Αμέσως. Τίποτα. Είσαι καλά, Πασόκο. Κάτι από πάρει ο Έστιο, κάτι, τίποτα. Γύρω σου. Τι έγινε, αγόρι μου. Ωραίος στην τηλεόραση. Δεν είμαστε για το νούμερο 4. Φοβάμαι ότι δεν είμαστε και για το νούμερο 3. Σωστά φοβάσαι. Φοβάμαι ότι δεν είμαστε και για το νούμερο 2. Ναι, μωρέ, και χτες δεν ήμασταν. Τα λέμε και πάλι αύριο, κυρίες και κύριοι. Και με έναν μαγικό τρόπο για μία ακόμα φορά φτάσαμε στο... νούμερο 1! Δεν χρειάζεται να κλείσουμε και το δημοψήφισμα, γιατί δεν είχαμε δημοψήφισμα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Εφιέστατο, Αντώνη. Σατανικό. Τα κατάφερες φοβερά. Σατανικό. Και γενικότερα δεν είχαμε ούτε τα γραφικά του Βεγγελάτου, γιατί είπαμε, έχουμε ήθος και όσο τα αγόρια μας είναι άρρωστα και είναι στο σπίτι, δεν κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα χωρίς αυτούς. Κάτι είπε και πιπιπιπι. Κάτω από δύσκολες συνθήκες. Κάτω από δύσκολες συνθήκες. Αυτό που βλέπεις είναι η δύσκολη συνθήκη του Πασοκ. Αυτό. Ξέρεις τι, επειδή μπορεί να προλάβουμε το νούμερο 1 και ένα throwback. Θέλω να ρίξω ένα throwback. Μεγάλη καρδιά. Ωραία, πάμε σε throwback. Throwback. Το πρόβλημα είναι ότι από αυτά που έχετε στείλει εσείς, πραγματικά δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Είναι μερικές ειδήσεις, ρε παιδί μου, όταν πηγαίνεις στο παρελθόν. Δηλαδή, πριν από 6-7 χρόνια, είχε αποκλειστεί ο Παθηναϊκός από την... Πάλι. Πες τα εσύ, ναι, πες εσύ που τα ξέρεις αυτά τα αθλητικά. Αυτή είναι η Φενέρμπαχτσε. Ναι, στα προημιτελικά. Στα πλέι-οφ. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος, για να τους τιμωρήσει, τους επέστρεψε πίσω με πούλμαν. Χαιρετισμού στον πρόεδρο, αξέχαστο. Έχει μείνει αξέχαστο σε όλους τους παίκτες και στο ίδιο το πούλμαν. Είναι αλήθεια αυτή η είδηση ότι πραγματικά τα πήρε στο κρανίο, ρε παιδί μου, ο πρόεδρος και λέει: θα γυρίσει πάλι που δεν τους έβαλε γονατιστούς, σαν να κάνουν τάμα να γυρίσουν. αλλά τους γύρισε πίσω με πούλμαν και έχουμε αποσπάσματα. Το δεύτερο βίντεο θα δείξουμε. Έχουμε αποσπάσματα τη στιγμή που οι παίκτες του Παναθηναϊκού γυρνάνε με το πούλμαν από την Τουρκία στην Ελλάδα. Χάσανε το μάτς πανηγυρικά και του Προέδρου γύρισαν τα μυαλά. Τραγιά το σωστά, σε τρίποντα βολές και με το τέλ γυρίζουμε πουλές. Δεν πήρανε rebound επιθετικά και τον ήπιανε κανονικά. Δεν παίξαμε σωστά, ούτε το pick and roll και η άμυνα μας ήταν του πω. Τι ωραίο, ωραίο.
Τι ειδήσεις έχουμε ζήσει και έχουμε δει εδώ στο ράδιο. Φέτος όμως ομαδάρα. Δεν θα ξέρουμε τέτοιες. Γυρίσαν, επιστρέψαν, ακόμα στο δρόμο είναι. Γύρισαν. Είναι και 7 χρόνια θα μπεις. Η Έλενα Ναθανάηλ, πανέμορφη. Τι κούκλα, τι κούκλα, Θεέ μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και φτάσαμε στο νούμερο 1. Έχω 3 νούμερο 1 για εσάς και λέω να πάω σε αυτό που είναι... Το καλύτερο. Εδώ που έχουμε χορηγία ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου. Αχ, μας αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ μας αρέσουν. Όπου είναι ένα μπαρμπεράδικο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Α, ωραία. Είναι διαφήμιση δηλαδή. Έχουμε καιρό να έχουμε νούμερα. Τοποθέτησε προϊόντα σε αγώνα. Έτσι, είναι διαφήμιση. Όπου ο εκφωνητής στη διαφήμιση είναι, το έχει με τα αγγλικά και το πάει στο επόμενο επίπεδο. Για δείτε το. Το παιχνίδι είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου από το Barber Shop Brothers in Hood. A cut of perfection, a save of reflection. A dream of creation, the limit of sensation. Make a rotation, feel the vibration. The perfect combination, the absolute fascination. The opposite of depression, giving you a separation. Brothers in Hood, Barbershop. Let's do the activation. The spirit of civilization. For your generation. Unlimited captivation. Give you a salvation. Drive to relaxation. The heart of recreation. In the soul of population. You need a translation. Drink a carnation. Brothers in Hood, Barbershop. Touch the imagination, listen to temptation. Στην Αγίου Δημητρίου, δίπλα στο gas station. Πάρτε μας τηλέφωνο για information και reservation. Reservation. Drink a carnation. Brothers in Hood, χρωστάτε κούρεμα. Βέβαια. Εδώ τι να κουρέψετε, αλλά... Γυάλισμα, έστω, ένα γυάλισμα. Λίγο θα σας πάρει, λίγη ωρίτσα. Εδώ, να γνωριστούμε. Παιδιά, αυτό ήταν, έχετε όλοι μας την αγάπη. Είμαστε πραγματικά αποδεκατισμένοι. Είμαστε χτυπημένοι από όλες τις ασθένειες που υπάρχουν. Η μισή ομάδα λείπει και απουσιάζει και εμείς δεν είμαστε καλά. Στο τέλος θα μείνει μόνο ένας. Στο τέλος θα μείνει μόνο ένας, ναι, αλλά ελπίζω ότι αύριο θα είμαστε καλύτερα. Έχετε όλοι μας την αγάπη. Τα λέμε αύριο ολοζώντανα στις 8 η ώρα. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Α, τι πολλά φιλιά, πρέπει να βάλω αυτό, ρε. Να βάλεις και αυτό και πολλά. Είμαστε με τα καλά μας. Τώρα τα πολλά φιλιά. Γεια χαρά. Θέλω να φύγω, να πάω στον Άρη. Είπε στο φεγγάρι, είπε όπου να είναι. Απλά να φύγω, να πάω στο αφαγγείλ. Και τα βρουν κάπου πολύ μακριά.